Γεια σας. Η Χοροδία Τρίπολης, το γυναικείο τμήμα, η νεανική γυναικεία Χοροδία Τρίπολης Λαβίτα, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή αναχωρεί για Κεφαλονιά, προσκαλεσμένη της Μαντολινάτας και Χοροδίας Κεφαλονιάς, για να συμμετάσχει στο χοροδιακό φεστιβάλ που γίνεται στις 14 του μήνα στο Αργοστόλι. Και εκεί θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το Σάββατο το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ξενία, όπου θα συμμετέχουν η χοροδία της, η Δημοτική Χοροδία, γυναικεία χοροδία της Κεφαλονιάς, εμείς δεύτερη και η χοροδία και μαντολινάτα της Κεφαλονιάς, από όπου είμαστε και καλεσμένοι. Θα συνδυαστεί με ένα ταξίδι που θα κάνει το γυναικείο τμήμα της χοροδίας για 3 μέρες. Φεύγουμε λοιπόν Παρασκευή, το Σάββατο θα περιηγηθούμε στην Κεφαλονιά. Μας έχουν προετοιμάσει εκεί μια ωραία φιλοξενία οι φίλοι χοροδοί της Κεφαλονιάς. Είχαν έρθει εξάλλου στο folk το δικό μας το Μάρτιο και κάτι ανάλογο έγινε και εδώ. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε. Πώς νιώθετε για το γεγονός ότι έχετε σαν χοροδία δεχτεί πάρα πολλές προσκλήσεις και αυτό είναι άκρως τιμητικό? Πραγματικά είχαμε πολλές προσκλήσεις φέτος, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εμείς πάρα πολλές χοροδίες. Είχαμε προσκλήσεις για Κέρκυρα, προσκλήσεις για Σύρο, προσκλήσεις για όλα τα μέρη της Ελλάδος. Για φέτος προτιμήσαμε την Κεφαλονιά, γιατί δεν απορρίπτουμε καμία άλλη πρόσκληση, όμως οι ημερομηνίες ήταν τέτοιες που βόλευαν πολύ τα μέλη της χοροδίας. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από χοροδούς θα έχουμε και πολλούς συνοδούς και έτσι πάμε μια ολοκληρωμένη αποστολή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Νιώθουμε χαρούμενοι και ευγνώμονες, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο και έχουμε και πολύ καλούς συνοδούς. Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Μας συνοδεύει η Αντιπρόεδρος κυρία Νεζίνη Λιμπέρη, που πάντα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μας. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι μαζί μας αυτή τη φορά. Θα μεταφέρουμε τα χαιρετίσματα από τις δημοτικές αρχές και από όλους τους συμπολίτες. Και θα μεταφέρουμε φυσικά την αγάπη μας προς την Κεφαλονιά, γιατί και αυτοί όταν είχαν έρθει πραγματικά έκαναν μια ωραία περιήγηση, έμειναν 3 μέρες στην πόλη εδώ και τους άρεσε πάρα πολύ. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μεταφέρουμε ό,τι πολιτιστικά στοιχεία έχουμε από την πόλη μας σε άλλους τόπους, ό,τι αυτό βέβαια περικλεί. Έχει ξεκινήσει, κλείνοντας, να μας πείτε η προετοιμασία και για την χειμερινή περίοδο. Έχετε ξεκινήσει? Ένας μαέστρος και όλοι οι μαέστροι της χοροδίας Τρίπολης αυτό το προετοιμάζουν, είναι γεγονός. Έχουμε κλείσει σχεδόν όλες τις ημερομηνίες. Έχουμε κλείσει τα φεστιβάλ που πρόκειται να κάνουμε. Η χοροδία Τρίπολης είναι σε εγρήγορση κάθε στιγμή και είναι γεγονός ότι όλα είναι προετοιμασμένα και όλες οι ημερομηνίες έχουν κλείσει για τα επόμενα φεστιβάλ. Έχουν γίνει οι προσκλήσεις, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, είναι γεγονός, και για την επόμενη σεζόν. Θα τα ανακοινώσουμε με την ερχόμενη χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβρη θα είναι όλα ανακοινώσιμα. Όταν γυρίσουμε από Κεφαλονιά θα έχετε τα νέα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.